Το μάτς της χρονιάς για την Κοζάνη πλησιάζει κόντρα στην δυνατή ομάδα της Καβάλας. Η πιο καθοριστική μάχη του πολέμου. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουν στην Κοζάνη το παιχνίδι της Κυριακής. Η αναμέτρηση με τον Άρη ανήκει στην ιστορία και άπαντες στρέφονται στην κυριακάτικη μάχη. Η αναμέτρηση με την Καβάλα είναι μια ολόκληρη χρονιά για μας. Κρίνονται οι κόποι όλη τη σεζόν, λένε όλοι στο στρατόπεδο της Κοζάνης. Οι ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι και υπάρχει αισιοδοξία όλων πως θα εμφανιστούν στο παιχνίδι δυνατοί και συγκεντρωμένοι προκειμένου να πάρουν στο τέλος τους 3 βαθμούς. Η διοίκηση κάνει έκκληση στον κόσμο να κατέβει στο γήπεδο και να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη χρυσή νίκη. Ένα παιχνίδι που είναι τελικός. Ο κόσμος πρέπει να έρθει να βοηθήσει τους παίχτες. Θα είναι καλό πάνω απ' όλα για την πόλη, για το ποδόσφαιρο της Κοζάνης, για τη μεγάλη ιστορία της. Τον περιμένουμε να είναι κοντά μας, να μας δώσει δύναμη και να μας βοηθήσει σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης της Κοζάνης. Το παιχνίδι στο Σουφλί είναι αποφασιστικής σημασίας για τους λιγνητορίχους στην προσπάθεια που καταβάλουν για την εξασφάλιση της γρήγορης παραμονής τους στην κατηγορία. Οι παίκτες του Ιορδαϊκού από την αρχή πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένοι και να δώσουν έμφαση και στις λεπτομέρειες για να κατακτηθεί η νίκη. Μια νίκη που θα αποφέρει πολλά κέρδη, μια νίκη που είναι στο χέρι των ποδοσφαιριστών του Αλέξη Αλεξίου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το παιχνίδι θα είναι εύκολο. Η Θύελλα Φιλότα αντιμετωπίζει στην έδρα της την επικίνδυνη ομάδα του Κόκκινου Χώματος. Όπως δείχνουν, οι νεαροί ποδοσφαιριστές της Θύελλας δεν αφήνουν κανένα παιχνίδι. Τα δίνουν όλα για την κατάκτηση της νίκης. Όχι μόνο για τη βαθμολογική τους αναρρίχηση, αλλά και για την αξιοπρέπειά τους. Άπαντι στο Φιλότα, είναι αποφασισμένοι κόντρα στο Βυζάντιο να πάρουν τον τρίποντο και να κλείσουν στόματα, όπως τονίζουν. Να δούμε το πρόγραμμα, 27η αγωνιστική, Κοζάνη Καβάλα, Εύρος Σουφλίου Εορδαϊκός, Θύελλα Φιλότα, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, Απόλλων Κρύας Βρύσης Λαγκαδάς, Νέστος Χρυσούπολης Εθνικός Νέο Αγιονερίου, Δόξα Δράμας Καμπανιακός, Απόλλων Καλαμαριάς Ηρακλής Αμπελοκήπων, το παιχνίδι Άρης Εθνικός Γαζόρου δεν θα διεξαχθεί, ο Εθνικός Γαζόρου αποχώρησε από το πρωτάθλημα, Ρεπό ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης.